Για την υπάρχουσα κατάσταση στο Δήμο Πάργας μετά τους σεισμούς της περασμένης εβδομάδας, τους ελέγχους από το ειδικό κλιμάκιο και τη διαχείριση των κατοίκων που μένουν εκτός των οικειών τους, μίλησε ο Δήμαρχος Πάργας Νίκος Ζαχαριάς. Οι κινήσεις, όπως είπε, ήταν γρήγορες και περιμένουν και από την πολιτεία να κάνει ό,τι χρειάζεται από την πλευρά της. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή έχει διασκορπιστεί και φιλοξενούνται είτε σε συγγενικά πρόσωπα είτε σε ξενοδοχεία και δωμάτια. Ενώ αναμένεται να προχωρήσει και η δεύτερη αυτοψία για να δούνε ποια τελικά κτίρια θα καταδαφιστούν και ποια θα επισκευαστούν. Το ζήτημα να παίρνει είναι ο σχεδιασμός από εδώ και στο εξής. Με δεδομένο βέβαια ότι να ευχηθούμε ότι δεν θα έχουμε άλλο σεισμό και πρέπει να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα. Τώρα από την πλευρά μας οι κινήσεις ήταν πάρα πολύ γρήγορες με την έννοια ότι και το διαδικαστικό μέρος αλλά και η παρουσία μέσα στον κόσμο και όπου χρειάζεται δηλαδή παρέμβαση ήταν πολύ γρήγορη. Περιμένουμε τώρα την αδειάση της πολιτείας. Ναι, να ρωτήσω τι γίνεται με τον κόσμο αυτόν ο οποίος έχει μείνει χωρίς σπίτι, κύριε Δήμαρχε. Κοιτάξτε, όσον αφορά τους ανθρώπους που μείναν χωρίς σπίτι, φροντίσαμε να μείνουν σε καταλήμματα. Τους έχουν διασκορπίσει βέβαια, όχι σε ένα ξενοδοχείο ή σε μία μονάδα, σε διάφορες περιοχές, γιατί έχουμε και το ζήτημα του κορονοϊού, ναι. Και με το κορονοϊού ακριβώς. Και πάρα πολλοί είναι αυτοί εδώ όμως που φιλοξενούνται σε γενικά πρόσωπα γιατί δεν θέλουν να απομακρυνθούν από τις περιουσίες τους. Αλλά πρέπει από εδώ και στο εξής να δούμε στη διαδικασία, δηλαδή της επόμενης μέρας, πώς θα αντιδράσουμε γρήγορα με την έννοια ότι να γίνει η δεύτερη αυτοψία, να οριοθεθεί η περιοχή που θα γίνουν παρεμβάσεις, θα γίνουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Ναι, κύριε Δημαρχέ, θέλετε να μου δώσετε τώρα που έχετε και εσείς μια καλύτερη εικόνα πόσος κόσμος έχει μείνει χωρίς σπίτια. Κοιτάξτε, το κλιμάκιο που έκανε αυτοψίες, ναι, του υπεχοδέν πέρασε από 230 περίπου μέχρι την παραμονή της 25ης Μαρτίου. Ναι. Από αυτά τα μισά είναι κρίθηκαν ακατοίκητα στην πρώτη φάση. Ναι. Το κλιμάκιο θα περάσει την Δευτέρα πάλι, θα συνεχίσει τις αυτοψίες και επανελέγχους, ούτως ώστε κάποια από αυτά θα επισκευαστούν και κάποια άλλα βέβαια θα καταδάξουν και κάποια άλλα θα μπουν σε διαδικασίες που προβεύονται από τους μηχανικούς και την πολεοδομία. Μάλιστα. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Δήμαρχε. Γίνεται μια διαδικασία για άτομα τα οποία βρίσκονται στο Περού, πολύ μακριά από τη χώρα μας και προσπαθούν να επαναπατριστούν. Υπάρχουν και άτομα από την περιοχή τη δική σας? Έχω αυτή την πληροφορία ότι είναι 4-5 άτομα από την Πάρκα. Ναι. Υπάρχει κάποια κίνηση από τη δική σας πλευρά, κάποια συνεννόηση, σας έχουν ζητήσει κάτι? Δεν έχουν ζητήσει σε εμάς τίποτα. Από συγγενικά τους πρόσωπα που έχω πληροφορηθεί είναι σε συνεργασία με το ελληνικό προξενείο στο Περού, γιατί εκεί ο Δήμος αντιλαμβάνεται ότι αν δεν μπορεί να κάνει τίποτα, εκεί είναι το Υπουργείο Εξωτερικών και η πρεσβεία μας στο Περού.